Γεια σας φίλες και φίλοι του teachme.gr. Είμαι ο Παναγιώτης Βλασόπουλος, υπεύθυνος του photopavla.gfx.gr. Σήμερα έπεσε στα χέρια μας μια καινούργια bridge μηχανή, η PX600, η οποία έχει ό,τι μπορεί να χρειαστεί ένας φωτογράφος αρχικού σταδίου. Δηλαδή, και zoom, και ευρυγόνιο, και μάκρο. Η συγκεκριμένη μηχανή είναι γνωστή για το zoom. Έχει 60 επί zoom, παρακαλώ. Που για να το αποκτήσεις με μια DSLR πρέπει να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σήμερα δεν θα δούμε το zoom της, ούτε το ευρυγόνιό της. Θα δούμε το μάκρο της. Που πιστεύετε με, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει γύρω στα 4 εκατοστάρικα. Για να πετύχεις μάκρο αποτελέσματα με μια DSLR πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσεις ένα φακό μάκρο, ο οποίος έχει περίπου στα 400 ευρώ. Και άλλα 300 ευρώ το πιο φθηνό σώμα που μπορείτε να βρείτε μια DSLR. Μάνι, έχετε φτάσει τα 700 ευρουλάκια, τα οποία δεν είναι και λίγα. Οπότε, αν είστε φωτογράφος αρχικού σταδίου, να προτιμήσετε μια bridge μηχανή, ούτως ώστε να βρείτε την κλίση σας. Και όταν εννοώ κλίση, δεν εννοώ αυτή την κλίση, εννοώ κλίση τι μας αρέσει να φωτογραφίζουμε. Τοπία, μάκρο, zoom, πορτρέτα. Πρώτα βρίσκουμε αυτό και μετά επενδύουμε λεφτά σε μηχανές και σε φακούς. Αλλά καλύτερα να επενδύετε σε φακούς, γιατί τα σώματα αλλάζονται σαν τα πουκάμισα κάθε μέρα. Πιάνοντας τη συγκεκριμένη bridge μηχανή στα χέρια μας, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι ακριβώς τα κουμπιά επάνω είναι όπως και σε μια DSLR. Έχει όλα τα προγράμματα, και τα χειροκίνητα και τα αυτόματα φωτογράφησης, τα οποία, εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο χρήσιμα, γιατί πιστεύω πολύ στο manual. Άμα ξέρεις να φωτογραφείς το manual, δεν γουστάρεις να χρησιμοποιήσεις κάποιον αυτοματισμό. Αν εξαιρέσεις βέβαια το Aperture Priority, το Shutter Priority ή το Program, τα συγκεκριμένα μπορούν να σου φανούν κάπου χρήσιμα. Όλα τα άλλα πιστεύω ότι είναι μούφες. Και κάτι άλλο που είδα και δεν μου άρεσε, είναι πιστεύω το αρνητικό συγκεκριμένο μηχανή, είναι ότι έχει ηλεκτρονικό viewfinder. Οπότε θα καταπατήσω τους κανόνες και ό,τι σας έβριζα πριν και σήμερα θα τραβήξω με το live view. Εντάξει ρε παιδιά, μην βρίζετε. Δεν είμαι υπέρ του ηλεκτρονικού viewfinder. Οπτικό, δεν το συζητάω. Θα το χρησιμοποιήσω ασυζητητή. Αλλά το ηλεκτρονικό με χαλάει πολύ. Οπότε live view σήμερα και μόνο. Okay. Πάμε να κάνουμε τις λήψεις και να δείτε και μόνοι σας ότι η συγκεκριμένη μηχανή είναι πάρα πολύ καλή από πολλές DSLR αρχικού σταδίου. Πήγαμε για τις λήψεις μας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις λήψεις μας. Πριν το κάνουμε, να πούμε 5 πράγματα για το τι πρέπει να προσέχουμε για τις συγκεκριμένες μηχανές και ποια είναι η ρύθμιση που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να κάνουμε μάκρο φωτογράφηση. Το σύμβολο που πρέπει να ενεργοποιήσουμε, ώστε να έχουμε μάκρο φωτογραφίες, είναι το λουλουδάκι μας, το οποίο είναι σε όλες τις bridge μηχανές. Επιλέγοντας αυτό, μπορείτε να κάνετε μάκρο φωτογραφίσεις και σε κάποιες άλλες μηχανές έχει και super μάκρο, μπορεί να πας ακόμη πιο κοντά. Το άλλο πρέπει να προσέχουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε καλές συνθήκες φωτισμού. Και τρίτον, οι ρυθμίσεις μας. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, οι επιλογές μας είναι στο manual. Το κλίστρο θα είναι στο 1 προς 1250. Το διάφραγμα της συγκεκριμένης μηχανής θα το έχουμε στο μέγιστο ανοιγμάτου, δηλαδή στο 3,3, και το ISO στο 200. Τέρμα τα λόγια. Ώρα για όμορφες εικόνες. Πήγαμε. Ανοίγουμε τη μηχανή μας. Τέλεια. Ελπίζω να μην φάμε φάπες για το live view. Φυσάει βέβαια, λίγο είναι λίγο δύσκολο για μάκρο φωτογραφία, αλλά θα μας βοηθήσει λίγο το χεράκι. Πολύ μπορεί να πλησιάσουμε. Τέλειο αποτέλεσμα.
Εντάξει, δεν υπάρχει. Και βασικό είναι ότι την κρατάω με το ένα χέρι. Μια DSLR δεν μπορείς να την κρατήσεις με το ένα χέρι τόσο άνετα και να τραβήξεις μάκρο φωτογραφίες. Το πεδίο της μάκρο είναι πολύ στενό και σίγουρα το πολύ βάρος κάποια στιγμή το χέρι θα αρχίζει να πέφτει. Η συγκεκριμένη μηχανή έχει πολύ καλό πιάσιμο, είναι ελευριά, εύχριστη και σίγουρα βγάζει πολύ καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω να μείνατε άκρως ικανοποιημένοι και σίγουρα με έκπληξη στα μάτια σας από τις φωτογραφίες που είδατε από τη συγκεκριμένη μηχανή. Εμείς τη συμπαθήσαμε και μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτές τις συνθήκες φωτισμού που είχαμε. Ήταν λίγο δύσκολες, αλλά καλύτερα να έχουμε φως και να προσπαθούμε να το χαμηλώσουμε παρά να μην έχουμε και να ψάχνουμε να το βρούμε. Τη συγκεκριμένη μηχανή θα τη δούμε και σε άλλα μαθήματα, γιατί τη συμπαθήσαμε αρκετά και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά με συγκεκριμένη. Οπότε, ψαχτείτε πριν να αγοράσετε μία DSLR, μην νομίζετε ότι θα πάρετε μία DSLR και θα τα κάνει όλα, μην μπερδεύεστε. Το μέγεθος πάντα δεν μετράει, υπάρχει ξεκινότητα, για DSLR μιλάω. Δεν μετράει πάντα το μέγεθος. Μην μπαίνετε σε ένα μαγαζί θολωμένοι, ψωνίζοντας μόνο DSLR, παροπίδα, DSLR, αυτή θέλω, σου δίνουν και οι άλλοι ό,τι γουστάρουνε. Και εσύ το παίρνεις σαν γάνος, πας σπίτι, το ανοίγεις και πάνε να φωτογραφίσεις μία μίγα, ας πούμε, και μίγα νιέντε, δεν υπάρχει πουθενά, και λες τι έκανα ο μάπας και αρχίζεις τα reverse. Βοηθάνε και τα reverse που είχαμε κάνει κάποια στιγμή σε ένα μάθημα, αν θυμάστε, αλλά παιδιά, τα reverse είναι για μια δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι να τα χρησιμοποιούμε καθέτος. Μπορεί να μας πέσει ο φακός, χτύπα ξύλο, ή μπορεί να πάθουμε και άλλα ατυχήματα. Οπότε, πριν πάρετε οτιδήποτε, ενημερωθείτε, δείτε ποια είναι η κλίση σας, εντάξει, κλίση είπαμε τι εννοούμε, και από εκεί και πέρα ξεκινήστε μια τέτοια μηχανή, μάθετε να τη χειρίζεστε και μετά μια DSLR στα χέρια σας θα είναι παιχνιδάκι. Είμαι ο Παναγιώτης Βλασόπουλος, είστε στο teachme.gr, μαζί με το photogfx.gr, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε subscribe στη σελίδα μας, like στο μάθημα και εννοείται share. Και εμείς θα είμαστε εκεί για ό,τι μας χρειαστείτε. Πολλά φιλιά. Γεια! Yeah.